πως η έρευνά σας αλλάζει τη ζωή μας. Το έργο λανθάνουσες όψεις στην κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας χρηματοδοτείται από τον ΕΛΙΔΕΚ και ξεκίνησε στις αρχές του 2020. Η ιδέα για την υλοποίησή του βασίζεται στην αρχή ότι τα ωφέλη από την ανάλυση δεδομένων με μεθόδους μηχανικής μάθησης θα έπρεπε να είναι προσβάσιμα τόσο σε ερευνητές της γλώσσας, όσο και σε εκπαιδευτικούς της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Ενδεικτικά, ερευνητές και εκπαιδευτικοί θα εφοδιάζονται με πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση για το γλωσσικό προφίλ των μαθητών, η οποία θα συνοδεύεται από την κατατοπιστική γραφηματική απεικόνηση χαρτών που θα περιγράφουν τα είδη των λαθών των μαθητών. Ποιος είναι ο αντίκτυπος της έρευνάς σας στην κοινωνία? Μέσω του ΛΟΚ Γ2, οι ερευνητές και εκπαιδευτικοί αποκτούν μια λεπτομερή απεικόνηση της πορείας που ακολουθείται στη διαδικασία εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας. Αυτό με τη σειρά του αποτελεί πολύτιμη πηγή ανατροφοδότησης για τον εκπαιδευτικό σε σχέση με τις στρατηγικές εκμάθησης που υλοποιεί στην τάξη, αναδεικνύοντας παράλληλα τις περιοχές οι οποίες χρήζουν δικής του παρέμβασης. Στην παρέμβαση αυτή, το ΛΟΚ Γ2 του παρέχει μια σειρά εργαλείων που αποτελούν εφαρμογή των πιο σύγχρονων μοντέλων στη διδασκαλία της Γ2. Επίσης, ο ερευνητής της γλώσσας, βασισμένος στη νέα μεθοδολογία που θα προκύψει από τη συνδυασμένη χρήση γραπτών και προφορικών παραγωγών των μαθητών, καθώς και εξελιγμένων πειραματικών τεχνικών που θα έχουν εφαρμοστεί στο ΛΟΚ Γ2, θα οδηγηθεί σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαδικασίας εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας. Ποιες είναι οι δυσκολίες που έχετε αντιμετωπίσει? Επιλέξαμε τη σύντμηση του ονόματος του έργου, ΛΟΚ Γ2, όχι τυχαία. Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι θα αντιμετωπίζαμε δυσκολίες που αφορούν δύο τομείς δράσης. Πρώτον, την κρίσιμη σημασία διαδικασίας συλλογής των γλωσσικών δεδομένων, καθώς χρειαζόμαστε δεδομένα από πολλούς ομιλητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, που βρίσκονται σε ποικίλα στάδια εκμάθησής της. Και δεύτερον, το απαιτητικό τέριασμα φαινομενικά ετερόκλητων ερευνητικών μεθόδων, όπως είναι η διεξαγωγή και η ανάλυση πειραματικών έργων και η συλλογή και ανάλυση πηγαίων δεδομένων σε ένα κοινό πρωτόκολλο διεπιστημονικής έρευνας.